Για μας, πέρα από τα κυρίαρχα ζητήματα τα οποία ταλανίζουν, θα λέγαμε, την επιχειρηματική κοινότητα στο σύνολό της, που είναι η ρευστότητα, το ενεργειακό κόστος και οι επιπτώσεις που έχουν όλα αυτά τα ζητήματα και οι αναπεράσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, υπάρχει, θα λέγαμε, και η δική μας τοπική ιδιαιτερότητα. Είναι προφανώς η διαδικασία της μετάβασης, μια διαδικασία στην οποία μπήκε, θα λέγαμε, η περιοχή μας και απροετοίμαστα και βία, και έχουμε να αντιμετωπίσουμε αρκετά θέματα ως προς τη λειτουργία, θα λέγαμε, αυτού του εγχειρήματος, το οποίο εγώ το ονομάζω μαραθώνιο. Υπάρχουν ζητήματα βασικά τα οποία είναι πολιτικής χρειάς. Όπως είδατε στην Κοζάνη, πολύ καλά το είπε ο Πρόεδρος, με μακραίων ιστορία, τουλάχιστον για την Κοζάνη, το εμπόριο. Δυστυχώς όμως, την τελευταία 15 ετία, από τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση, δηλαδή από το 9-10, φτύνουμε συνεχώς, τα καταστήματα κλείνουν, λουκέτα, έχει συρρυκνωθεί η αγορά σε 5 κεντρικούς δρόμους στο κέντρο, με αποτέλεσμα την ανεργία να αυξάνεται και φυσικά να μην παράγουμε πλέον πλούτο, να μην υπάρχουν εισοδήματα για την περιοχή, και αυτό να καταλήγει πάλι σε εμάς, σε μικρότερους τζίρους και σε νέα κλεισίματα και. Παύλος Κύπρος. Εγώ θα προσθέσω 2-3 πράγματα, γιατί τα περισσότερα αναφερθήκαμε. Ήθελα να πω ότι έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από την κυβέρνηση στο σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, που το έχουμε πει επανειλημμένα ότι για μας δεν είναι τόσο δίκαιη, είναι σύμμαχτα από τα περισσότερα προγράμματα, και ειδικά το εμπόριο δεν είναι μέσα σε κανένα πρόγραμμα. Έχουμε ζητήσει λοιπόν επανειλημμένα ένα ειδικό καθεστώς μεταχείρισης των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Μιλάμε συνέχεια για τις επενδύσεις που θα έρθουν, για τις επιχειρήσεις που θα έρθουν να κάνουν νέες δουλειές στην περιοχή, να απασχολήσουν προσωπικό, να ρίξουν χρήματα κτλ. Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που είναι αιμοδότες στην περιοχή 30, 40, 50, 100 χρόνια, δεν προβλέπεται τίποτα. Το έχουμε ρωτήσει και στον κύριο Παπαθανάση, γιατί δεν ξεκινάτε τα κίνητρα που θέλετε να δώσετε στις νέες, γιατί δεν τα ξεκινάτε από τις υφιστάμενες. Γιατί το φορολογικό καθεστώς. Γιατί δεν ξεκινάτε 0% φορολογία από αύριο στις υφιστάμενες. Γιατί δεν ξεκινάτε την επιδότηση της εργασίας των υφιστάμενων εργαζομένων από αύριο. Αυτό έχουν περάσει 3 χρόνια που τα λέμε, φτάσαμε στο και 5 πάλι. Κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Ναι, για όλους έπρεπε να γίνει. Η περιοχή μας όμως ειδικά θα έπρεπε να είναι μια βοήθεια. Όταν είμαστε σε ένα ειδικό καθεστώς, σε μια περιοχή απολιγνητοποίησης. Ακούμε τι αναφέρουμε. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία αυτή τη απαιτησή παρά από αυτό που έχω. Εδώ και από πολιτικούς έχετε ακούσει αρκετά. Δεν χρειάζεται κι άλλο. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να μην μιλήσω ως πολιτικός. Αλλά να συνεισφέρω λίγο στη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι θα σας κάνει εντύπωση. Να σας πω ότι αυτό που είπες και εσύ τώρα, ότι ναι, όντως είναι ένα σχέδιο και δεν είναι θέμα συνωμοσιολογίας, γιατί το μόνο καλό που είχε η δική μου σε προσωπικό επίπεδο ευλογική εκείνες τις 5 μήνες με 6 μήνες στην κυβέρνηση είναι ότι μίλησα με τους ηγέτες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τους δανειστές της χώρας. Όταν βρίσκεσαι στο μάτι του κυκλών, όπως ήμασταν εκείνο το εξάμεινο, όπως ήμουν εγώ δηλαδή, έχεις πάει στην Ουάσιγκτον για τετράωρη κατηδίαν συνάντηση με την Γενική Διευθύντρια του Δουλουτού, την κυρία Λαγκάρτο. Κινδυνεύει ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όχι στην Ελλάδα, γενικότερα. Θυμάστε, κλειδονισμοί. Είμαστε πρωτοσέλιδο στο Wall Street Journal, στο Financial Times. Και το πρώτο πράγμα που θέλει να σου συζητήσει η κυρία Λαγκάρτ, ξέρετε ποιο ήταν, τα φαρμακεία στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να υποστηρίζεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να υπάρχουν φαρμακεία. Τι πάνε από φαρμακεία οικογενειακά. Πρέπει να τελειώνουν αυτά. Και μου την ξεκάθαρε. Να πάω στο σούπερ μάρκετ, τύπου Boots, τύπου CBC, GSV. Και οι φαρμακοποίηδες δουλεύουν όσοι πάλι. Ο κόσμος κεγότανε και αυτό που ήθελε να μεταφέρει και προχωρήσαμε μετά και τους συμβούλους και τα πέταξε κάτι.
δεν θέλουν να μιλήσουν ούτε για το χρέος της χώρας, ούτε για το τραπέζι που σύστημα. Θέλουν να μιλήσουν. 1 εκατομμύριο άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν δουλειές. Και τι εννοούς. Να κλείσουν τα μαγαζιά τους, είτε είναι φαρμακεία, είτε είναι εμπορικά καταστήματα, και να γίνουν προλετάριοι.